τη δεκαετία του 80 και του 90 για την παγκόσμια κοινότητα, το AIDS φάνταζε ως ένας τεράστιος αόρατος εχθρός, με θύματα ετησίως εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους νέων κυρίως ηλικιών. Κανείς δεν πίστευε ότι μια 20η μετά η ορθή χορήγηση των κατάλληλων φαρμακευτικών σκευασμάτων θα μπορούσε να φρενάρει το AIDS ακόμη και πριν τη δυνατότητα χρήσης εμβολίου, που είναι πλέον το επόμενο μεγάλο ζητούμενο για την παγκόσμια ιατρική κοινότητα. Ο ιός είναι ακόμη ένα μεγάλο σημαντικό πρόβλημα για την παγκόσμια κοινότητα, γιατί έχουμε κάθε χρόνο 1,5 εκατομμύριο περίπου καινούργιες μολύνσεις και 650.000 περίπου θανάτους. Ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας κατά του AIDS, ωστόσο, παρά τα άλματα που έχουν σημειωθεί, ο αριθμός των 80 εκατομμυρίων που έχουν νοσήσει και των 40 εκατομμυρίων που έχουν πεθάνει εξακολουθεί να σοκάρει. Στην Ελλάδα, από τους 20.000 που νόσησαν, έχουν χάσει τη ζωή τους 3.500 άνθρωποι, την ώρα που η Κρήτη στους αριθμούς δείχνει ότι μετά την πανδημία αποτυπώνει στις νέες μολύνσεις αύξηση, χωρίς όμως να ξεφεύγει του μέσου όρου για την Ελλάδα. Για τη φετινή χρονιά, μπορώ να σας πω ότι είμαστε περίπου στις 14-15 ασθενείς. Νέοι. Και είμαστε στο μέσο όρο περίπου της χώρας. Νέες ηλικίες, άνθρωποι 30 με 50, κυρίως 30 με 40 η δεκαετία είναι αυτοί που προσβάλλονται περισσότερο. Οι νέες μολύνσεις που για το 2023 έφτασαν στο νησί μας τις 15 αφορούν κυρίως άτομα ηλικίας από 30 έως 40 ή και 50 ετών, με τις προβλέψεις ωστόσο να είναι σαφέστατα καλύτερες, αφού η έγκαιρη διάγνωση και η συνεπής χρήση των κατάλληλων φαρμάκων διασφαλίζει όχι μόνο προσδόκιμο ζωής όπως όσων δεν έχουν νοσήσει, αλλά και αντίστοιχη ποιότητα ζωής. Όταν παίρνει την αγωγή του και έχουμε καταστήλει τον ιό, η μετάδοση πλέον είναι σχεδόν μηδενική. Εάν όμως κάποιος σταματήσει τα φάρμακά του, τότε η μετάδοση επανέρχεται πάλι, γιατί αυξάνεται πλέον ο ιός στο αίμα. Και όσο υπάρχει ιός στο αίμα, μετά υπάρχει και μετάδοση. Από τα θετικότερα στοιχεία που εντάσσονται στην πρόληψη, ωστόσο, είναι ότι και στην Ελλάδα πλέον, με την κατάλληλη νομοθεσία, επιτρέπεται η χρήση των φαρμάκων που λαμβάνουν οι ασθενείς και από τις αποκαλούμενες υψηλές ομάδες κινδύνου, που σχεδόν αποκλείει το ενδεχόμενο της μετάδοσης. Δίνονται δύο φάρμακα, τα οποία ουσιαστικά είναι φάρμακα της νόσου, και άνθρωποι οι οποίοι είναι σε υψηλό κίνδυνο, αν ζουν δηλαδή με κάποιον σύντροφο ο οποίος έχει AIDS. Ή κάποιες άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, αυτοί οι άνθρωποι μπορούν, λαμβάνοντας αυτή την αγωγή, να έχουν πολύ μεγάλη προστασία. 99% περίπου υπολογίζεται η προστασία τους, εφόσον συμμορφώνονται και παίρνουν κανονικά την αγωγή αυτή, να μην μολυνθούν. Πάντως, το μεγάλο στοίχημα της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, 40 χρόνια μετά, εξακολουθεί, όπως λένε οι επιστήμονες, να είναι ένα εμβόλιο κατά του AIDS, που θα μπορούσε να σημάνει το τέλος μιας πανδημίας που επί δεκαετίες αποτελούσε τη βάση για εκατομμύρια απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Εκείνο που δεν έχουμε είναι εμβόλιο σήμερα. Αυτό περιμένουμε. Ίσως είναι κοντά. Ακόμη δεν μπορούμε να πούμε όμως κάτι. Γίνεται, η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά. Υπάρχουν τώρα νέες τεχνολογίες στα εμβόλια, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο εμβόλιο το οποίο θα δώσει για την οριστική λήξη της πανδημίας.